Είστε καλά, καλημέρα. Και πάμε για Χριστουγεννιάτικη αγορά. Πεδίο του Άρεως, εκεί βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος. Πέρασα από εκεί, έχει στηθεί εκεί και εκεί ένα χωριό. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα, βεβαίως. Απλά για λίγο σας έχασα. Τα Χριστούγεννα στο πάρκο μας για άλλη μια χρονιά. Θα πούμε μια καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Καντεράκη. Καλημέρα. Καλημέρα από το πεδίο του Άρεως. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιώργος Δημόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αθηνών, για άλλη μια χρονιά εδώ στο πεδίο του Άρεως, έτσι με πλήθος εκδηλώσεων. Καλημέρα, κυρία Κασιμάτη. Καλημέρα, κύριε Κοταρίδη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Βρισκόμαστε εδώ στο αναγεννησμένο πάρκο μας, στο πεδίο του Άρεως, όπου από χθες ουσιαστικά άνοιξε τις πύλες του το μεγαλύτερο ίσως χριστουγεννιάτικο χωριό της Αττικής μας, περίπου 200 στρεμάτων. Εδώ λειτουργεί λοιπόν μια ωραία υπαίθρια αγορά, όπου όλοι οι συμπολίτες μας μπορούν να κάνουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Αλλά παράλληλα λειτουργεί και το χριστουγεννιάτικο χωριό, που υποδέχεται με μια σειρά πάρα πολλών εκδηλώσεων τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους, όλη την οικογένεια. Καθημερινά γίνονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρο, διαδραστικές θα λέγαμε εφαρμογές μέσα από μαθήματα ζωγραφικής, μαθήματα χορού, δράσεις για όλη την οικογένεια. Σας ρωτάγανε πριν, βλέπω ένα ενδιαφέρον, για το πότε είναι τα εγγένεια και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δευτέρα το απόγευμα στις 6, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Γιώργος Οπατούλης, θα κάνει το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Mm. Να πούμε ότι καθημερινά το πάρκο μας είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και θα λειτουργήσει μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου. Ωραία. Ευχαριστώ προς το παρόν. Να πάμε και στην κυρία της παρέας, στην κυρία Καντεράκη, εδώ με το ωραίο χριστουγεννιάτικο καπέλο. Προλαβαίνουμε να στείλουμε γράμμα στον Άι Βασίλη. Εννοείται, ήρθανε τα Χριστούγεννα, επιτέλους η αγαπημένη εποχή μικρών και μεγάλων, εδώ στο πάρκο μας, που έχει γίνει το χριστουγεννιάτικο χωριό θεσμός και προορισμός για όλους τους Αθηναίους και όχι μόνο. Όπως όλες οι πρωτεύουσες της Ευρώπης, έτσι και η Αθήνα έχει πλέον το δικό της χριστουγεννιάτικο χωριό με μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη αγορά που μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Παραδοσιακά προϊόντα, κριτικά, όσπρια από Έλληνες παραγωγούς, κεριά, χειροποίητα, γλυκίσματα, αλλά και δώρα, μικροδώρα έως μεγάλα δώρα για τα βαφτιστήρια μας, για το σπίτι μας, για μας τους ίδιους. Και μην ξεχνάμε και την ψυχαγωγία, έτσι. Αυτό, για πείτε μου. Έχουμε ένα μεγάλο παγοδρόμιο μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου, τολμώ να πω το μεγαλύτερο της Αθήνας με το φθηνότερο εισιτήριο, που προσφέρει απεριόριστη διασκέδαση μικρούς και μεγάλους. Έχουμε στο πλατεία στο Συντριβάνι την άμαξα του Άγιου Βασίλη μαζί με τα ελαφάκια του που περιμένει μικρούς και μεγάλους να παίξουν μαζί του και να φωτογραφηθούν, να κάνουν bungee jumping, να τρέξουν στη Φάτνη δίπλα του Χριστού με ομοιώματα σε φυσικό μέγεθος και πολλές άλλες δωρεάν δράσεις στο πλάτωμα Οικονομίδη. Όπως καταλαβαίνετε, το πάρκο μας, το πεδίο του Άρεως, είναι μια γιορτή ολόκληρο. Είναι στολισμένο, καθαρό, ασφαλές και αυτό χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες του Περιφερειάρχη μας, αλλά και των αντιπεριφερειαρχών, των εμπλεκομένων όλων εδώ στο πάρκο. Και βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα. Καθαρότερο, φωτεινότερο από ποτέ και ασφαλέστερο. Είναι προορισμός. Πάω πάλι στον κύριο Δημόπουλο. Είπαμε ωράριο. Ωράριο είναι 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και τις αργίες. Και Χριστούγεννα εδώ θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάχει, κυρία την Περιφερειάρχα, να ρωτήσω. Πλήθος εκδηλώσεων είπαμε. Πέρυσι που είχα έρθει είχε μεγάλη προσέλευση εδώ ο κόσμος. Αυτό αναμένουμε και φέτος. Αυτό αναμένουμε και φέτος. Αυτή τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή ξαναγινόμαστε όλοι παιδιά κάθε μέρα μετά το μεσημέρι από τις 12, μία και μετά μέχρι το βράδυ έχουμε συναυλίες και πάρα πολλές παραστάσεις και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους. Ό,τι πρέπει πραγματικά και για τους μικρούς και για τους μεγάλους να πάνε εκεί. Εγώ μένω σε αυτό που είπε και η κυρία Πάντος, που μπορεί κάποιος να πάρει και τα δώρα. Από ό,τι είδα και από τα πλάνα πάντως εκεί είχε διάφορα προϊόντα, πολλά δώρα. Αγάπη μου, σου πήρα ένα κιλό φέτα γιατί είδα και τα τυριά που είχε εκεί. Ό,τι πρέπει να πάμε κασέρι, φέτα. Έχει πολλά αγροδιατροφικά εδόδημα προϊόντα της Αττικής και όχι μόνο. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Όσπρια γιατί. Ένα κιλό φασόλια να πας δώρο. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Αλλά για να κάνουμε εξορμήσεις, τι πρέπει πρώτα να κάνουμε.